Πριν τη φώτιση, κόψε ξύλα και κουβάλα νερό. Μετά τη φώτιση, κόψε ξύλα και κουβάλα νερό. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing», δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και πολλών άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μετά από ένα διάλειμμα αρκετών εβδομάδων, συνεχίζω τα βίντεο. Αυτό είναι το 32ο βίντεο. Και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για μια παροιμία της φιλοσοφίας του Zen που λέει «Πριν τη φώτιση κόψε ξύλα και κουβάλα νερό και μετά τη φώτιση κόψε ξύλα και κουβάλα νερό». Και θα ήθελα να παραφράσω αυτή την παροιμία φέρνοντάς την στα μέτρα της δουλειάς μας, λέγοντας «Πριν γίνεις διαμάντη, πρόεδρος ή οτιδήποτε άλλο, κάνει προσκλήσεις και παρουσιάσεις». Και αφού γίνεις διαμάντη, πρόεδρος ή οτιδήποτε άλλο, κάνει προσκλήσεις και παρουσιάσεις. Πριν αρκετά χρόνια είχα ακούσει έναν πολύ πετυχημένο δικτυωτή και φίλο μου, τον Κωνσταντίνο Ντολέτσο, να λέει σε μια εκπαίδευση ότι κάθε πρωί έβγαινε και μοίραζε χαρτάκια στα αυτοκίνητα, κάποια fake volan. Και αυτό ήταν κάτι που το κάναμε πάρα πολύ εκείνο το διάστημα. Ήταν κάποια μικρά έτσι fake volan χαρτάκια που μιλούσαν για την επιχειρηματική ευκαιρία. Δηλαδή, ζητούσαμε συνεργάτες για να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας. Και κάποιος στην εκπαίδευση το ρώτησε τι λέει σε κάποιον αν το σταματήσει στον δρόμο και το ρωτήσει για τα χαρτάκια και του πει γιατί, αν είναι τόσο καλό αυτό που γράφει στο χαρτάκι, κάθεται και τα μοιράζει. Και η απάντησή του ήταν επειδή βγάζω τόσα πολλά χρήματα από αυτή τη δουλειά, μοιράζω χαρτάκια και αναμένω προσγειωμένος. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς η ιδέα του σημερινού μαθήματος, αλλά η ουσία είναι παρόμοια, είναι ίδια. Ότι για να φτάσεις στην κορυφή, ο δρόμος περνάει από το να κάνεις προσκλήσεις και να κάνεις παρουσιάσεις, να κάνεις τις μικρές καθημερινές δραστηριότητες ξανά και ξανά και ξανά. Να κάνεις εκατοντάδες, χιλιάδες προσκλήσεις. Να κάνεις εκατοντάδες, χιλιάδες παρουσιάσεις. Όποιος έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα, δεν έγινε επειδή κάποιος του χάρισε κάτι ή επειδή έκανε 10 παρουσιάσεις και βρήκε 3 ηγέτες. Ήταν επειδή έκανε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά τις ίδιες διαδικασίες μέχρι που βρήκε έναν ηγέτη. Και μετά συνέχισε να κάνει τις ίδιες διαδικασίες ξανά και ξανά μέχρι που βρήκε ακόμα έναν ηγέτη και έτσι έφτασε ψηλά. Μάλιστα, το να βρείτε ηγέτες δεν είναι τόσο απλό. Ο Tom Schreiter, ο Big Gal, έλεγε ότι αν έχεις την ομάδα σου έναν ηγέτη, θα κερδίσεις πολλά χρήματα. Αν έχεις την ομάδα σου δύο ηγέτες, θα κερδίσεις πολύ περισσότερα χρήματα αυτά που χρειάζεσαι. Αν έχεις την ομάδα σου τρεις, τέσσερις ή πέντε ηγέτες, μάλλον δεν τους μετράς σωστά. Ότι δηλαδή οι ηγέτες δεν είναι κάτι που βρίσκεις έτσι εύκολα. Αφού λοιπόν κάνεις ξανά και ξανά τις ίδιες διαδικασίες και φτάσεις στην κορυφή, αυτό που συνεχίζεις να κάνεις είναι να συνεχίσεις να κάνεις τα ίδια. Αφού γίνεις δηλαδή διαμάντη, πρόεδρος ή οτιδήποτε άλλο, συνεχίζεις να κάνεις προσκλήσεις και παρουσιάσεις. Γιατί? Για διάφορους λόγους. Καταρχήν, κανείς δεν σου εγγυάται ότι τα άτομα που βρήκες θα μείνουν για πάντα στην ομάδα σου. Σίγουρα, αν το χτίσεις σωστά και συνεργάζεσαι με μια αξιόπιστη εταιρεία, οι άνθρωποι σου δεν θα θέλουν να φύγουν. Ωστόσο, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί κάποιοι να αποφασίσουν να πάνε σε κάτι άλλο. Κάποιοι μπορούν να αποσυρθούν για λίγο για τους χύψεις λόγους. Κάποιοι μπορούν να χάσουν την εστίασή τους. Οπότε, εσύ συνεχίζοντας να κάνεις προσκλήσεις και παρουσιάσεις, αφού φτάσεις στην κορυφή, εξασφαλίσεις ότι τουλάχιστον θα διατηρήσεις σε πολύ καλά επίπεδα. Ένας άλλος λόγος είναι ότι μέσω του προσωπικού σου παραδείγματος εμπνέεις όλους την ομάδα σου να κάνουν δράση. Υπάρχει ένας πολύ πετυχημένος δικτυωτής, ο Brian Carruthers, ο οποίος είναι νούμερο 1 στην εταιρεία του παγκοσμίως με 7ψήφιο ετήσιο εισόδημα, ο οποίος συνεχίζει μετά από 20 και πλέον χρόνια να είναι στους κορυφαίους εστερτολόγηση στην εταιρεία του κάθε μήνα. Αυτό αποτελεί τρομερή έμπνευση για την ομάδα του, γιατί η ηγεσία έρχεται από μπροστά, όχι από πίσω. Πρώτα κάνεις εσύ και μετά περιμένεις από την ομάδα σου να κάνει. Ένας άλλος λόγος, πολύ σημαντικός επίσης, είναι ότι κάνοντας προσκλήσεις και παρουσιάσεις και αφού γίνεις διαμάντη, μένεις ενημερωμένος, δηλαδή έχεις μια πολύ καλή αίσθηση για την αγορά σήμερα. Δηλαδή, αν εσύ έγινες διαμάντη πριν από 3 ή 5 χρόνια, η αγορά σήμερα και οι τεχνολογίες σήμερα είναι πολύ διαφορετικές. Μπορεί οι ανάγκες στην αγορά να είναι παρόμοιες, αλλά συνεχίζοντας τις προσκλήσεις και τις παρουσιάσεις, μπορείς να έχεις μια καλύτερη αντίληψη της αγοράς και των ανθρώπων, που είναι πολύ χρήσιμο ως εργαλείο στην παρακίνηση και στην εκπαίδευση των συνεργατών σου. Επίσης, όταν συνεχίζεις να κάνεις προσκλήσεις και παρουσιάσεις και συνεχίζοντας να φέρνεις αποτέλεσμα, συνεχίζεις να ενισχύεις την πίστη σου για την ευκαιρία σου. Η πίστη σου στην ευκαιρία δεν έρχεται μέσω μόνο ενός μεγάλου εισοδήματος, αλλά και μέσω του αποτελέσματος. Και κάνοντας προσκλήσεις και παρουσιάσεις και φέρνοντας νέους συνεργάτες στην ομάδα, αποδεικνύεις και στον εαυτό σου αλλά και στους συνεργάτες σου ότι όντως γίνεται. Αν κάποιος δηλαδή έρθει και σου πει, ξέρεις κάτι, μίλησα με τόσο άτομα και κανείς δεν γράφτηκε. Εσύ θα ξέρεις ότι κάτι δεν κάνει σωστά, γιατί σε σένα γράφονται. Τώρα κάποιος μπορεί να σκεφτεί, ναι, ρε Θοδωρή, αλλά πότε θα ξεκουραστώ, πότε θα καθίσω λίγο, μια ζωή θα δουλεύω. Το καταλαβαίνω αυτό και η απάντηση είναι ότι όχι, δεν θα χρειαστεί μια ζωή να δουλεύεις.
όταν θα φτάσεις σε πολύ μεγάλα εισοδήματα, επειδή πρώτα θα έχεις κάνει πάρα πολλές προσκλήσεις και παρουσιάσεις, θα μπορείς μετά να παίρνεις μεγάλα διαλύματα άδειας. Ωστόσο, όταν κάτι το κάνεις ξανά και ξανά και ξανά και μάλιστα το κάνεις και πολύ καλά και γίνεσαι μάστορα σε αυτό, τότε δεν θέλεις να σταματήσεις. Δεν θέλεις να κάτσεις. Θέλεις να κάνεις περισσότερες προσκλήσεις και περισσότερες παρουσιάσεις, γιατί ξέρεις ότι κάθε άτομο που βάζεις στο δίκτυό σου θα αντιπροσωπεύει μία ακόμα ιστορία επιτυχίας. Το κίνητρο ξεκινώντας μπορεί να είναι το να βγάλεις μερικά έξτρα χρήματα. Καθώς όμως προχωράς, το κίνητρο θα είναι αυτό που έλεγε και ο Νίκος Λέτσος, σε πόσων ανθρώπων την ιστορία θα είσαι μέρος. Πριν γίνεις διαμάντη, πρόεδρος ή οτιδήποτε άλλο, κάνει προσκλήσεις και παρουσιάσεις. Και όταν γίνεις διαμάντη, πρόεδρος ή οτιδήποτε άλλο, κάνει προσκλήσεις και παρουσιάσεις. Δεν υπάρχουν παρακάμψεις ή κρυφά περάσματα. Αυτό ήταν, ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη τη σημερινή ιδέα. Αν τη βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, όπου και αν το βλέπετε. Για περισσότερα από 900 άρθρα πάνω στο δικτυακό marketing, στη διαχείριση του χρόνου, σε τεχνικές marketing, χειρισμού αντιρρήσεων, επικοινωνίας, καθορισμού στόχων, επιτυχίας και πολλά άλλα, επισκεφτείτε το blog μου networkpavlamarketing.gr και θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή συμπληρώνοντας το email σας στη φόρμα που βρίσκεται κάπου πάνω δεξιά. Επίσης, κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube πατώντας το κόκκινο κουμπί, ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω τέτοια βίντεο. Θα συνεχίσω να ανεβάζω όλο και πιο τακτικά. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής. Κάντε προσκλήσεις και κάντε παρουσιάσεις και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!